Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα? Τι αλλάζει στην πολιτική ζωή μετά το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι όσο περισσότερο θα πηγαίνουμε και στις επόμενες εκλογές... Όσο να καλησπερίσω και τον κύριο Χαρίτση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Εμείς ευχαριστούμε. Όσο θα μεθοδεύεται η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε με σύμμαχο σχήμα, σε κάθε περίπτωση ο λαός θα αναζητά ακόμα περισσότερο πραγματική αντιπολίτευση και αυτό μπορεί να το προσφέρει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, με την έννοια ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν τις στρατηγικές τους συγκλίσεις, το κοινό πρόγραμμα, που αν θα το θέλετε αποτυπώθηκε και στο γεγονός του αποτελέσματος σε σχέση και με τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αυτά που εντόπιζε το ΚΚΕ όλο το προηγούμενο διάστημα δηλαδή, για τις συγκλίσεις τους, για τις δεσμεύσεις τους και πολύ περισσότερο γνωρίζοντας ο λαός ότι την επόμενη μέρα θα είναι μια δύσκολη μέρα με μεγάλες δεσμεύσεις, με το Ταμείο Ανάκαμψης, με την αυστηρότητα του Συμφώνου Σταθερότητας, με τα σχέδια για διευθέτηση στο Αιγαίο με οδυνηρούς συμβιβασμούς. Ταυτόχρονα πηγαίνοντας μπροστά σε νέα καπιταλιστική κρίση και από αυτή την άποψη σήμερα και με τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο και την εμπλοκή, όλα αυτά τα στοιχεία νομίζουμε ότι χρειάζεται να τα αποσμετρήσει ο λαός μας και να σκεφτεί ότι μόνο ένα ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ, γιατί είναι στοιχείο ότι εκτίμησε τους αγώνες που έδωσε το κύριε κόμμα Παπαδάκη. Μας. Τη δεύτερη Κυριακή, τώρα, 25 Ιουνίου φαίνεται... Που είναι άλλες εκλογές, όχι, δεν είναι δεύτερος γύρος. Ναι, γιατί... είναι άλλες εκλογές. Ναι. Διότι είναι και με άλλο εκλογικό σύστημα. Βεβαίως. Και βέβαια είναι και από άλλη αφετηρία, από άλλη εκκίνηση, διότι έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα μπροστά μας. Αυτή τη δεύτερη κάλπη τη φοβάστε ή πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ευνοϊκή η προνομιακή για το ΚΚΕ και γιατί? Πιστεύουμε ότι δεν είμαστε το 2012. Υπάρχει συγκροτημένη πείρα πλέον και νομίζουμε ότι έχει αποτυπωθεί καλύτερα το γεγονός ότι ό,τι κέρδισε ο λαός μας με αγώνες, ό,τι απέσπασε το προηγούμενο διάστημα, δεν του το χάρισε καμία κυβέρνηση. Ίσα-ίσα με τον αγώνα του, με την πάλη του, με τη σύγκρουση απέναντι στα αντεργατικά μέτρα, απέναντι στον νόμο Χατζηδάκη, στους πληστηριασμούς και νομίζουμε με συμπαραστάτη, με στήριγμα το ΚΚΕ, την επόμενη μέρα μπορεί να είναι ακόμα πιο δυνατός ο λαός και αυτό το βήμα που έγινε απόψε να δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση και πιστεύουμε ότι πραγματικά όχι μόνο θα μπορέσει να έχει ένα στήριγμα για τους αγώνες της επόμενης μέρας, αλλά και μια συνολικότερη προοπτική για εξουσία και οικονομία που θα απηχεί τις δικές του ανάγκες, τη δικιά του δράση. Η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σας δίνει χώρο, αυτό αισθάνεστε? Κοιτάξτε, σας δίνει χώρο. Η πραγματικότητα είναι ότι ένας κόσμος αηδίασε, ένας κόσμος συχάθηκε αυτή την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, τη μούφα, γιατί δεν είχαμε μόνο μούφα προοδευτική διακυβέρνηση που πρότεινε, αλλά και μούφα αντιπολίτευση. Με την έννοια λοιπόν ότι προώθησε και στήριξε το 50% τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας, ότι έλεγε να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά οι νόμοι του στην ουσία θα έμεναν εδώ. Άρα λοιπόν το κρίσιμο σήμερα είναι ο λαός να έχει στήριγμα για να συγκρουστεί απέναντι στην πολιτική που εκφράζουν όλα τα κόμματα.